Πάμε λίγο πιο μακριά, αλλά Ελλάδα θα συναντήσουμε πάλι και Έλληνες. Θα πάμε μέχρι το Σικάγο. Θα συνδεθούμε με τον κύριο Γιώργο Μαυρόπουλο, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Ερευνών για τη Μικρά Ασία και τον Πόντο. Τον βλέπουμε ήδη. Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα για σας μάλλον. Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλημέρα στους τηλεθεατές μας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε να είστε καλά. Να πω, κύριε Μαυρόπουλε, ότι συναντιόμαστε για να μιλήσουμε για την γενοκτονία των Ποντίων 102 χρόνια μετά. Το κέντρο σας, το Ελληνικό Κέντρο Έρευνας, κάνει δράσεις και για τη Μικρά Ασία και για τον Πόντο και προσπαθεί να κάνει τον κόσμο να μάθει όλος ο πλανήτης τι έγινε με τη γενοκτονία και θα θέλαμε να μας πείτε ποιες δράσεις αναπτύσσετε προκειμένου να γίνει γνωστό το κακό αυτό που συνέβη. Ναι, εμείς προωθούμε τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης. Μάλιστα. Το κέντρο μας έχει ιδρυθεί πριν από μερικά χρόνια, συγκεκριμένα το 2010, αλλά οι ενέργειές μας είχαν αρχίσει ήδη χρόνια πριν, διότι ο Ποντιακός Σύλλογος, οι λίγοι εδώ πόντι που ήμασταν, βλέπαμε ότι κανένας δεν αναφέρεται στη γενοκτονία των Ελλήνων. Βλέπαμε ότι οι δράσεις των Αρμενίων, των Εβραίων ήταν πολύ δυναμικοί και μας έπιανε το παράπονο διότι δεν ανέφερε κανένας το τι είχε συμβεί στους Έλληνες του Πόντου της Μικράς Ασίας. Δεν ακουγόταν η δική σας συμφωνή, δηλαδή, κύριε Μαυρόπουλε. Δεν θύμιζε κανείς την τραγωδία, δεν θύμιζε κανείς τι είχε συμβεί πριν από 100 χρόνια ή λιγότερα ανάλογα με το στους παππούδες μας και στους προγόνους μας. Ναι, βέβαια. Σωστό. Και αυτό είναι, οφείλεται ότι όχι μόνο οι ξένοι δεν γνωρίζανε το ιστορικό θέμα, αλλά και οι δικοί μας συμπατριώτες. Μάλιστα. Πριν από 10-15 χρόνια, όταν αναφέραμε τη γενοκτονία των Ελλήνων ή των Ποντίων κλπ., οι δικοί μας οι συμπατριώτες δεν γνωρίζαν τίποτε, απλώς ορισμένοι είχαν ακούσει για τη μεγάλη καταστροφή. Ναι, ναι. Άρα έπρεπε, είχατε διπλό ρόλο, να μάθουν και οι ίδιοι οι δικοί μας άνθρωποι τι είχε γίνει για να μπορέσουν να το πούν παραπέρα, αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος. Ακριβώς, διότι χρειαζόταν εργασία και η εργασία αυτή έπεφτε σε εμάς, διότι είναι από όλους τους συλλόγους, και εδώ αλλά και σε άλλες πολιτείες, οι πιο δραστήριοι είναι οι Ποντιακοί Σύλλογοι. Εμείς ζωντανοί πρέπει να θυμόμαστε, γιατί τότε οι νεκροί πεθαίνουν όταν τους λησμονάμε. Βέβαια. Και ό,τι έχει συμβεί ακριβώς, πρέπει να μην το ξεχνάμε ποτέ. Βέβαια, έτσι είναι. Ναι, και μάλιστα συγκεκριμένα έχουμε μία επιγραφή στο κέντρο, το οποίο λέει το εξής, του Νίκου Καζαντζάκη, μια που το αναφέρατε εσείς, ότι το πρώτο σου χρέος εκτελώντας τη θυσία σου στη Ράτσα είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους προγόνους. Έτσι, το δεύτερο, να νιώσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Και το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. Αυτό προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε, οι μεγαλύτερη σε ηλικία και λοιπά, οι οποίοι ζήσαμε αρκετά γεγονότα στην πατρίδα κλπ. Και να αφήσουμε υλικό, και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι έχουμε αρκετές από το μέσω του email ή του ίντερνετ πολλοί graduate students ζητούν υλικό από το κέντρο για να μπορέσουν να κάνουν τις μελέτες και ειδικά ορισμένοι από αυτούς πάνω σε αυτό. Άρα επιτελείται, κύριε Μαυρόπουλε, ένα ύψιστο έργο, γιατί και μέσα από τους φοιτητές που λέτε που ανταποκρίνονται και θέλουν υλικό, ταξιδεύει όλη αυτή η γνώση και ό,τι εσείς έχετε συλλέξει. Και είμαστε σε μια συγκυρία φέτος που ακούσαμε από τον Biden να αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων και θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο αυτό γεννά προσδοκίες και αισιοδοξία ότι θα μπορούσατε κι εσείς να πετύχετε κάτι τέτοιο για τον Ποντιακό Ελληνισμό. Έχει γίνει ήδη κατάλληλη κίνηση. Βέβαια,
Το κέντρο μας είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Εμείς διαθέτουμε το υλικό, αλλά δεν μπαίνουμε σε πολιτικές δραστηριότητες. Κατάλαβα. Πριν από 2 και 3 χρόνια, τα νέα παιδιά της Παμποντιακής Αμερικής και Καναδάς, ειδικά της Αμερικής, πήγανε στη Ουάσιγκτον, συνεργαστήκανε, επισκεφθήκανε αρκετούς γερουσιαστές κλπ. Και η κίνηση ήδη έχει αρχίσει. Το resolution του 2019 και 20 αναφέρεται και στη γενοκτονία των Αρμενίων και των Ασσυρίων και Ελλήνων. Είναι ένα σκαλί που έχουμε πατήσει, αλλά γίνονται βήματα. Όμως χρειάζεται πολλή δουλειά και ειδικά με το ντοκιμαντέρ που βλέπω ότι δείχνεται ορισμένες εικόνες. Δείχνουμε τα πλάνα. Θέλετε να μας πείτε τι είναι αυτό το ντοκιμαντέρ? Καταρχάς, να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι θα το δείξουμε εδώ στο Open στις 2 το μεσημέρι στις 19 Μαΐου για τα 353.000 αθώα θύματα. Δεν ξέρω αν έχετε το δικό μας ντοκιμαντέρ για την Τρίτη, αλλά. Αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής, ότι με το ντοκιμαντέρ αυτό έχουμε φτάσει σε σημείο που γύρω στις 25 με 30 χώρες έχουν πρόσβαση σε αυτό και έχουμε αρκετά θετικά σχόλια, ακόμα και από Τούρκους, αν και οι περισσότεροι βέβαια καταλαβαίνετε ότι είναι εναντίον, αλλά ορισμένοι μορφωμένοι κλπ. Βλέπουν για πρώτη φορά την όλη ιστορία, την οποία δεν γνωρίζανε και αυτοί ήδη. Νομίζω ότι ενώνουμε τη φωνή μας με όλες αυτές τις προσπάθειες και εύχομαι να οδηγήσουν κάπου, και μόνο που οι νέοι άνθρωποι ανταποκρίνονται και σας στέλνουν email να ενημερωθούν, νομίζω ότι και αυτό είναι μια μεγάλη νίκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή προσπάθεια, καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας.